Μαζί μας και ο κύριος Δημήτρης Λαπούς, ο οποίος στα πλαίσια της διοργάνωσης Hotels Culture Events θα πραγματοποιήσει έκθεση ζωγραφικής με θέμα Κωνσταντινούπολη από τη Δύση έως την Ανατολή. Μου ζητήσατε να σας μιλάω στον ελληνικό, λοιπόν, εννοείται. Δημήτρη, ας δώσουμε κάποιες πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία και τον χρόνο. Mm-hmm. Παλίνι Hotel, το ξενοδοχείο, 15 Μαΐου τα Εγγένεια έως τις 28. Έκθεση ζωγραφικής με τίτλο Κωνσταντινούπολη από τη Δύση στην Ανατολή. Κωνσταντινούπολη, λοιπόν, μεγάλο αποθημένο των Ελλήνων. Ναι. Πιστεύετε... Και πολύ περισσότερο μου φαίνεται των ανθρώπων που ζουν στη Μακεδονία. Υπάρχουν πάρα πολλοί... Που ήρθαν από εκείνα τα μέρη. Ναι, και μένουν πλέον εδώ πέρα στην περιοχή. Βέβαια, εγώ δεν έχω καταγωγή από εδώ. Είμαι από Λάρισα. Είστε από Λάρισα και πώς και συνεργάζεστε λοιπόν με την τέτοια. Με την κυρία Δευρελή και την τέχνη του επικοινωνίου. Η γνωριμία έγινε μέσω Facebook. Αυτά είναι τα καλά του ίντερνετ. Υπήρξαν κάποιες συζητήσεις. Ήρθα και εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη και γνωριστήκαμε και από κοντά. Με κάποια δρόμενα στην περιοχή, στην πλατεία του Ναβαρίνου. Με κάποια καστικά δρόμενα εκεί. Και έτσι, μέσα από τις συζητήσεις αυτές μου έγινε και η πρόταση για να συμμετέχω με έκθεση στο Παλίνι Hotel. Πόσα χρόνια ασχόλησε Δημήτρη με ζωγραφική? Με ζωγραφική πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου από δημοτικό, τετάρτη δημοτικού δηλαδή πιο πολύ. Μετά σπούδασα κάτι αντίστοιχο στη Σχολή Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, στα Ιωάννινα, στο Πανεπιστήμιο Ιωνίνων και συνεχίζω να ασχολούμαι με αυτό το πράγμα. Ζωγραφική, φωτογραφία, γεωγραφία. Τρία. Βλέπω η έκθεση διαρκεί μέχρι τις 28 Μαΐου, μια μέρα πριν την τραγική επέτειο δυστυχώς της άλωσης. Ήταν τυχαίο ή... Όχι, απλά έτσι έτυχε με τις ημερομηνίες. Ναι, δεν διαλέξα. Γιατί σε κέντρισε η Κωνσταντινούπολη? Λοιπόν, το θέμα Κωνσταντινούπολη ξεκίνησε ταυτόχρονα... Γενικότερα η Βυζαντινή Αυτοκρατορία από ό,τι έχω καταλάβει. Ναι. Γνωρίζοντας την κυρία Δευρελή μέσω ίντερνετ, ταυτόχρονα πηγαίνω και μια εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη για 10 μέρες περίπου, στην οποία έμεινα μέσα σε μια Τούρκη οικογένεια, στον πυρήνα της τουρκικής κοινωνίας, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, βλέποντας τα ήθη, τα έθιμά τους, τις συνήθειές τους. Έζησα δηλαδή κι εγώ για 10 μέρες, σαν να ήμουν μέλος της κοινωνίας εκείνης. Γνώρισα την Κωνσταντινούπολη με μια άλλη ματιά. Είχα πάει και παλιότερα βέβαια με ένα γκρουπ. Αλλά την τελευταία φορά, το τελευταίο καλοκαίρι, γνώρισα την Κωνσταντινούπολη όπως τη βλέπουν πλέον οι Τούρκοι κάτοικοι. Ήταν ακόμα πιο πολύ συγκινητικό γιατί πλέον έκανα αυτή την αντίστοιξη, έβλεπα διαφορές, ξέρω εγώ, με την... Υπάρχει ελληνικό στοιχείο ακόμα? Υπάρχει, απλά είτε προσπαθούν να το καταπνίξουν, να μην φαίνεται τόσο πολύ έντονο, είτε... δεν ξέρω. Ναι, ότι υπάρχει, πάντως υπάρχει και πιστεύω ότι έχει αρκετά μεγάλη δυναμική για την ελληνική περιοχή, το ελληνικό στοιχείο. Και μια τελευταία ερώτηση, καθώς μας μίλησες πριν και για Facebook και για ίντερνετ, η ζωγραφική αντέχει αυτές τις τεχνολογικές εξελίξεις? Η ζωγραφική αλλά και όλες οι τέχνες πρέπει να τις αντέχουν. Δεν είναι αν αντέχει ή όχι, πρέπει, επιβάλλονται να τις αντέχουν. Ζούμε στην εποχή του σήμερα, είμαστε πλέον στο 21ο αιώνα. Αν δεν συγχρονιστούμε με αυτή την εποχή, δεν θα έχουμε καθόλου μέλλον. Γενικά οι τέχνες δεν θα έχουν μέλλον. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Θα ξαναπούμε λοιπόν, 15 Μαΐου, έκθεση ζωγραφικής, Κωνσταντινούπολη από τη Δύση στην Ανατολή, Δημήτρης Λαπούσης. Περιμένουμε ανυπομονησία. Θα χαρώ να σας δω και από κοντά. Να είσαι καλά. Γεια. Yeah.